Καλησπέρα, παιδιά. Μπέζε εδώ. Και ήρθε η νέα κάμερα επιτέλους. Είναι η Xiaomi G και μπορούμε πλέον να βγάζουμε βίντεο. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε τα vlogs. Αυτή η κάμερα είναι action κάμερα σε φάση GoPro και βγάζει 1080p 60fps. Βγάζει σε καλή ποιότητα και θα ήθελα να πω ότι την έχω δοκιμάσει αρκετά μέχρι στιγμής και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Δύο πράγματα δεν θα σας αρέσουν, φαντάζομαι τα είπα και πιο μετά αυτά. Ένα είναι η μπαταρία, θα χρειαστεί και δεύτερη οπωσδήποτε, τουλάχιστον ένα power bank. Δεύτερη μπαταρία κάνει 10 ευρώ, οπότε δεν είναι τίποτα. Γιατί τελειώνει πολύ γρήγορα, ειδικά άμα γράφει στα 60fps. Και ένα άλλο πράγμα είναι ότι θα χρειαστείτε card reader. Ουσιαστικά δουλεύει με microSD, παίρνει μέχρι 64GB η κάμερα. Οπότε για να δουλεύει σωστά θα χρειαστείτε να πάρετε ένα card reader ο οποίος διαβάζει τη microSD, γιατί θα έχει πρόβλημα να file transfer με το USB. Εκεί πέρα έχει μεγάλο πρόβλημα. Κάμερα βγάζει αρκετά καλά, θα δείξω μερικά κλιπάκια. Είναι ένα μικρό βιντεάκι αυτό. Μετά θα αρχίσουμε να παίζουμε και Pokemon Go. Φαντάζομαι αύριο μεθαύριο θα βάλω δεδομένα στο κινητό για να πάω να παίξω. Μεταξύ το δωμάτιο μου είναι Pokemon Spawn και έχω ένα σωρό Pokemon πιάσει χωρίς να κουνηθώ από το σπίτι μου. Όπως και να έχει, τσεκάρτε μερικά κλιπάκια, ελπίζω να σας αρέσει. Και άμα σας αρέσει και ψήνεστε για την κάμερα, γράψτε μου στα σχόλια. Θα υπάρξει και ένα κλιπάκι στο τέλος, στον οποίο θα εξηγώ πιο πολλά πράγματα για την κάμερα. Η κάμερα λέγεται Xiaomi G, άμα το ανέφερα και πριν. Θα έχει link για να την αγοράσει στο description. Και τα λέμε σε λίγο. Η κάμερα με έβγαλε ευχαριστημένο. Το μόνο θέμα που έχω με την κάμερα ή οποιοδήποτε θα έχει θέμα με την κάμερα φαντάζομαι είναι η μπαταρία της. Και επίσης για να δουλέψει η κάμερα ή τουλάχιστον για να μπορέσετε να δείτε τι βγάζετε, μπορείτε να το συνδέσετε στο κινητό. Υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται G-Camera και τη συνδέετε εκεί πέρα και είναι όλα κομπλέ. Επίσης αυτή τη στιγμή η κάμερα είναι πάρα πολύ κοντά σε μένα και έχει μεγάλο lens, φαντάζομαι έτσι λέγεται, και έχει μεγάλο field of view ή το FOV που λέμε στο Minecraft. Και επίσης μπορώ να βγάζω καλές λήψεις έχοντας την κάμερα κοντά σε μένα, το οποίο είναι πολύ καλό αυτό. Βγάζει 1080p 60fps, έχει 16MP κάμερα. Το μικρόφωνο δεν ξέρω πώς είναι, δεν το πατά το μικρόφωνο ευτυχώς. Επίσης παίζει να έχει πολύ αέρα αυτή τη στιγμή και να τον ακούτε, συγγνώμη γι' αυτό. Απλά είναι δοκιμαστικό, εάν δω ότι δεν κάνει καλή δουλειά το μικρόφωνο θα είπα θα αγοράσω καινούργιο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για την κάμερα, θα το δούμε αργότερα. Επίσης έχω παραγγείλει selfie stick, το οποίο ουσιαστικά αυτό που θα κάνει είναι να το βιδώνεις κάτω από την κάμερα και να το κρατάω έτσι για πιο σταθερές λήψεις. Άμα δείτε κουνημένες λήψεις είναι επειδή με το χέρι δεν γίνεται να βγάλεις καλές λήψεις, διότι η κάμερα είναι πολύ ελαφριά και πηγαίνει πολύ πάνω κάτω το χέρι. Άμα ήταν πιο βαριά η κάμερα, είχε μεγαλύτερο μέγεθος, θα ήταν καλύτερα να βγάλεις σταθερές λήψεις. Τώρα για focus και για autofocus δεν ξέρω αν έχει τέτοια λειτουργία αυτή η κάμερα, αλλά δεν το έχω δει. Ξέρω ότι η μπαταρία της κρατάει μέχρι και 2 ώρες και ότι είναι πολύ απλό στη χρήση του. Επίσης άμα την αγοράσετε να περιμένετε το manual, είναι κινέζικο και για να δείτε πώς χρησιμοποιεί την κάμερα θα δείξω άλλη φορά σε βίντεο. Και τι άλλο ήθελα να πω, η κάμερα λέγεται Xiaomi G, λογικά είναι και στον τίτλο, και κάνει στην Ελλάδα, στα ελληνικά καταστήματα από 90 έως 100 ευρώ, στο εξωτερικό κάνει 65 δολάρια. Ελλάδα for the win. Και έχει πάρα πολλά ανταλλακτικά, πολλά από αυτά της GoPro δουλεύουν και με Αθήνα. Όμως το ανταλλακτικό, άμα έχετε GoPro και θέλετε να δοκιμάσετε, ή αν έχετε κάποιο ανταλλακτικό GoPro και θέλετε να δοκιμάσετε το αδιάβροχο, δεν θα δουλέψει, γιατί αυτή είναι λίγο πιο χοντρή από την GoPro, μάλλον νομίζω. Δεν μπορώ να βάλω βαθμό ακόμα, θα σας το πω το βαθμό αργότερα.
ουσιαστικά το πόσο καλή είναι, άμα είναι καλή ή όχι. Αλλά δεν έχω άλλη επιλογή, μιας και την αγόρασα με αυτήν θα βγάζω vlogs και από ό,τι κατάλαβα βγάζει καλά βίντεο. Οπότε τα λέμε όταν θα γυρίσω σπίτι. Κάθε φορά που κλείνω το βίντεο λέω τα λέμε πιο μετά. Και μακάρι επίσης να μπορούσα εδώ πέρα να παίξω τώρα κανένα Pokemon Go εδώ πέρα. Καλή φάση θα ήταν. Αλλά μισώ να δω αν μπορώ να φορτώσω το Pokemon Go χωρίς δεδομένα, τουλάχιστον να σας δείξω ποια Pokemon έχω. Είμαι μικρό level σε αυτό. Αλλά να περιμένετε ότι θα κάνω βίντεο. Γιατί μου άρεσε η φάση, ξέρω εγώ, και τώρα θα βάλουν και battles μου είπανε. Και λογικά με ένα φίλο μου θα πάμε να πιάσουμε να... Φορτώνει τώρα. Θα πάμε να κατακτήσουμε το γυμναστήριο. Θα μπω στην κίτρινη ομάδα, στην Instinct νομίζω λέγεται, που είναι το Zapdos. Μισό λίγο να πιάσω το άλλο χέρι, πιάθηκε αυτό. Και ο κύριος λόγος είναι επειδή πάντα μου άρεσε το Zapdos. Ήταν τα αγαπημένα με τα τρία θρυλικά που ήταν ο μόνο Zapdos και Articuno. Αυτό είναι ο λόγος. Και μου είπαν ότι κανείς δεν μπαίνει. Δεν ξέρω γιατί κανείς δεν μπαίνει. Απλά είναι περίεργο. Δε φορτωνιμάκες πρέπει να έχω ακόμα και για να μπω στο παιχνίδι να δείξω τα Pokémon, πρέπει να είναι συνδεδεμένα στα δεδομένα ή στο WiFi. Οπότε τα λέμε μετά. Ρε, για αυτή την κάμερα είναι άμα αξίζει. Η απάντησή μου είναι ναι, αξίζει. Ούτως ή άλλως τα βλέπετε και μόνοι σας. Βλέπετε το μικρόφωνο είναι από την κάμερα, όλα είναι από την κάμερα, η Xiaomi G. Δεν έχω τίποτα έξτρα. Έχω μόνο την κάμερα και ό,τι βγάζω είναι από την κάμερα. Άμα δείτε κουνημένες λήψεις, είναι επειδή η κάμερα είναι μικρή, είναι ελαφριά και χρειάζεται οπωσδήποτε selfie stick για να βγάλεις πιο σταθερές λήψεις. Οπότε συγγνώμη με είναι κουνημένο το βίντεο, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Κρατιέται πιο καλά σταθερό. Αλλά αυτό είναι λες και δεν κρατάς τίποτα, είναι κάτι πολύ ελαφρύ και πολύ μικρό. Η οποία παρεμπιπτόντως είναι πολύ πιο μικρή από ό,τι νομίζετε αρχικά. Αν νομίζετε ότι είναι λίγο μεγαλύτερη, να ξέρετε θα σας έρθει τέτοιο. Θα σας έρθει έκπληξη με το πόσο μικρή είναι η κάμερα. Εκτός άμα είχατε ποτέ δει από κοντά GoPro, είναι στο ίδιο μέγεθος. Παρεμπιπτόντως, η GoPro έχει κάποια ανταλλακτικά, τα οποία είναι π.χ. το διάβροχο. Το διάβροχο της GoPro δεν δουλεύει με την Xiaomi G, γιατί η Xiaomi G είναι λίγο λάχιστα πιο παχιά. Και εντάξει, ανά πάσα στιγμή εδώ πέρα μπορεί πεταχτικά να φύγει και να με δαγκώσει. Sorry, γι' αυτό πάτησα το μικρόφωνο φαντάζομαι. Είναι πολύ, πολύ εύκολο να πατήσεις το μικρόφωνο και να ακούγεται χάλια. Το μικρόφωνο, άμα πάρετε την κάμερα, είναι από τη δεξιά πλευρά πάνω, είναι μια μικρή τρυπούλα. Μην το πατάτε. Ακούγεται χάλια, το έχω δοκιμάσει. Γενικά σε καμιά κάμερα μην πατάτε το μικρόφωνο. Επίσης άρχισε να φυσάει λίγο. Ελπίζω να ακούγομαι. Και ναι, αυτό που έλεγα, είναι η κάμερα αξίζει. Άμα θέλετε, άμα έχετε μικρό budget και θέλετε για vlogs, 95 ευρώ την βρήκα εγώ. Παράγγειλα και το ένα selfie stick και μου είπανε, ξέρω εγώ, τα παράγγειλα και τα δύο. Και θα αργούσε, γιατί τους πήρα τηλέφωνο. Και μου είπανε ότι το selfie stick θα αργούσε 10 μέρες παραπάνω, γι' αυτό δεν μου στέλνανε την κάμερα. Και τους είπαμε να στείλετε απλά την κάμερα και μετά το selfie stick και μου το στείλανε. Δεν θα σας πω που την αγόρασα, θα σας δώσω link, ξέρω εγώ, με πολλά μαγαζιά. Δεν θέλω να προμοτάρω. Δεν θα προμοτάρω το κατάστημα το οποίο εγώ το αγόρασα. Άμα μου τη δίνανε, τότε ναι, εντάξει. Εκεί θα μπορούσα να το προμοτάρω. Αλλά αυτά για την κάμερα. Αν θέλετε να την αγοράσετε, ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Είμαι εγώ, απλά περπατάω, δεν κάνω τίποτα άλλο, απλά περπατάω. Και έβγαλα και μερικά κλιπάκια. Ξέρω εγώ, έβαλα τον αδερφό μου να βγάζει την βίντεο όταν οδηγά το μάξι. Προσπάθησα να οδηγήσω και το μηχανάκι και πέρα είχα ένα φώτα μούτρα μου γιατί είχε και αέρα και χτυπούσε και το τιμόνι. Αλλά όπως και να έχει, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.